Όλοι ρατσιστε! Να σκάσουν όλοι, με μεν ακούσει κανέναν! Ά, οι λάθο, οι φασίστες! Τούτο είναι λάθος, το είναι σωστό. είναι λάθος, Με το οτιδήποτε διαφορετικό πρέπει να πεθάνει γιατί ανώ η εμένα χάνεται αυτό η δάμο το να ανάφκεις μια τηλεόραση και να θωρείς ένα πλάσμα το οποίο να αλλάξει χρώματα, ρούχα κάθε μέρα Θωρείς όμως ότι πάλι λαλείς τα στερεότυπα Επειδή έμεινε μου λίγο όμω πριν να τελειώσουμε η κουβέντα σου με την πρόεδρο και τα ρούχα που μου ήρθαν να τσου Εκακοφανίστηκε Εκακοφανίστηκαν, ναι γιατί σκέφτομουν Αγοράζοντες ευθύνε των κοπελουθιών τους οι γονείς σήμερα αυτό νιώθουν ότι κάμνουν Αχιλέα, φαντάζομαι θα είδε ή θα άκουσε ή θα έμαθε για το περίφημο Sofa ναι. Που είχαμε επίσκεψη ε, της τη Προέδρου τη Κομισιόν τη κυρία Φόντεν στην Τουρκία μαζί με τον συνάδελφο ουσιαστικά το Βέλγον, τον Σαλ Μισελ. Μπαίνει στην αίθουσα και ο αρχοντική θρόνη για τον Ερντογάν και τον Σαλ Μισελ, ο οποίο τον κάτσε βεβαίω χωρίς να περιμένει να δει που θα κάτσει στην του. και η Φόντερ για να μην είναι ένας θόρειος, που να κάτσει σας πούμε, και δεν έχει κάτσει στην αν καναπέν ε, και γίνει ένας ελακτήρος ελακτήρισης για το τον το θέμα. Mm -hmm. Παντού στις σοσιαλ στην πολιτική, στα παραπολιτικά ε, εγώ, ας πούμε, έγινε εξωφρενό με τον Σαλ Μισελ που λαλώσπα και τον Ερτόγανε Περιμέναμε τον να είναι γαϊδούρι. Ο Βέλγος, ας πούμε, παιδί θέμα ευγένειας καμιά φορά. Και σκεφτούμε ότι την ευγένεια κάπου ξεχάσαμε την κιόλας. Είναι και πολιτικό το θέμα, πολλά σημαντικό, αλλά... Δεν πρέπει να υπάρχει αυρότητα μεταξύ των φίλων, μεταξύ των ανθρώπων. Εν... Λοιπόν, ε, 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 ανείς μου έτσι κάνουν ε, διάφορα λάμπουες, ανάφκουν ε, για διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι τούτον τον κύριο, ότι δεν θα κάνουν το ίδιο πράγμα, άντρας ή γυναίκα να ήταν. Οκ, okay, δηλαδή... Πε ότι ξεχάνω εντελώ το ότι ήταν γυναίκα του Επίεν θα μπορούσε να ήταν ένα άντρα συνάδελφο του για να έκανε ακριβώ το ίδιο πράγμα, γιατί η βασική ευγένεια του εν την έσυγε γενικότερα. Okay. Ε, το δεύτερο το πράγμα, ε, να συμμεριστώ τη, και την άποψη πάρα πολλών αντρών ή πιο νεαρών γενιών αγοριών και αντρών που πλέον δεν <σίλιο> ξέρουν πώ να συμπεριφερθούν σε μια γυναίκα, ενώ δεν ε, ξέρουν ότι αν συμπεριφερθούν πάρα πολλά ευγενικά, εν να φανούν ότι ενηλίθει οι θύματα, οι βλάκε. Μα έτσι δεν να φανούν σε μια στες γυναίκα. Στι ίδιε. <σίλιο> ή, ε, ξέρω εγώ πάρα πολλά ευαίσθητη, ή ξέρω εγώ τι, γιατί μιλούμε για γενιέ αγοριών οι οποίοι. Εγώ θεωρώ ότι έχουν μεγάλη σύγχυση στο τι θέλει έναν κορίτσι ή μια γυναίκα που τσίνους. Δηλαδή, εξεγάζουν πολύ. Ε, ε, το, το τρίτο πράγμα είναι τούτη η φράση που είπαμε πριν αρχίσουμε ε, τη Πίτρια ε, που λέει ότι. Ά τη Μάργαρετ να την επαναλάβω γιατί βρίσκω την πάρα πολύ yeah. σημαντική. Mm -hmm. ε, Σχολιάζοντα το γεγονό ότι οι άντρε και παραπονούμενοι, ότι ευνοχήσαμε του, ε, mm -hmm. ε, έχουμε πολλέ υψηλέ προσδοκίε κτλ. Η Άτμουτ είπε το περίφημο... Εντάξει, τι είναι το χειρότερο που να συμβεί σε έναν άντρα, να χώνεται αν πάει περιπέξουν τον οι γυναίκε. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, είναι να τη σκοτώσει ένα άντρα. Okay, Άρα, ε, όταν μιλούμε, α πούμε, για, ε, ε, για για τοξική αρενοπότητα, παραδείγματο χάρη, mm -hmm. που δεν αρέσει στου άντρε να ακούν το πράγμα. Ε, Τούτο το φαινόμενο έχει ε, ε, καταλήγει σε θάνατο πολλέ φορέ για μια γυναίκα. Πολλέ φορέ. Ε, γιατί... Πολλέ φορέ όχι. Ή... Ναι, κάποιε φορέ. Ε, ε, Εντάξει, ναι. Χιλέα, αλλά δεν ε, 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 μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κοινοκτονία παρα... επειδή μια γυναίκα σκοτώνεται επειδή είναι γυναίκα από έναν άντρα. 100%. Και, ε, 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 δεν το βάλω καθόλου στην πάντα το θέμα. Είναι τεράστιο θέμα που υπήρχε, και υπάρχει και θα υπάρχει δυστυχώ. Ε, Όμω, για να πάω πίσω στο να μιλήσω λίγο παραπάνω για το θέμα τη της σύγχυση τέλο πάντων των γενιών, των ανδρών, των αγοριών κτλ, κτλ., πιστεύω ότι αρχίζει να μπαίνει μέσα στο, στο πετσίν του αρσενικού σιγά σιγά το ότι ε, μια γυναίκα θα αναλύσει πάρα πολλά το πώ να δράσει, γιατί. Νιώθει ο ίδιο ότι στο πίσω μέρο του μυαλού τη τον θεωρεί ήδη ω ένα θήτη κάποιου είδου. Okay. Είτε γιατί θέλει μόνο σεξ, και τούτο μόνο δεν ενδιαφέρει, είτε ε, γιατί δεν την προσβάλλει. <laughs> είτε... <laughs> Συγγνώμη, δηλαδή, όμω έχει λέει. Θα ah, λύσει mm. τούτα τα πράγματα ότι ε, μια γυναίκα, α πούμε, ήδη έχει κάποια αρνητική προδιάθεση προ έναν άντρα. Μπορεί να μην την έχει τόσο πολλά. Εν τούτον, νομίζω που φτιαίνει πάρα πολλά προς τα έξω και επηρεάζει τούτο που βλέπω εγώ στις γενιές, τις πιο νεαρές των ανδρών και των αγοριών. Δηλαδή ότι υπάρχει τόσο πολύ α, η γυναίκα, η ισότητα των δικαιωμάτων της, τα φεμινιστικά κινήματα κτλ. που α, νομίζω ότι ε, να πρέπει να γίνεται λίγο παράλληλα και με το... Okay, ο άντρα που μην μηνύσκει με τούτα ουλά, γιατί να πρέπει ο Τζίνο να κάνει να έχει ένα adaptation, να έχει μια προσαρμογή σε τούτον των τόσο πολλά γλίωρα α, α, εναλλασσόμενων ρόλων, θέση, τρόπων που βλέπω, που σκέφτομαι την γυναίκα κτλ. Γιατί με ξεχνούμε ότι πριν που μεγαλώναμε εμεί, ή η γενια ακόμα και η δικιά μα, ενώ η γενιά στο 70s, ήταν εντελώ διαφορετική η θέση μια γυναίκα μέσα στην οικογένεια, η θέση τη γυναίκα και του σεξ, η θέση τη γυναίκα και τη επιχείρηση και της, α, του να είναι σε μια μεγάλη εταιρεία κτλ. Και, 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 σε πάρα πολλά λίγα χρόνια άλλαξε τόσο πολλά το, το πώ την βλέπει κάποιο τη γυναίκα, το πώ βλέπει τον εαυτό τη και τον άντρα νομίζω ότι την οριμότητα δεν ξέρω αν σκεφτούμαστε πάρα πολλά πώ να του τη δόκουμε. Ο okay, Κιάρα, εσύ λες, ε, και καταλαβαίνω το επιχείρημα σου, mm -hmm. και όντως θεωρώ εσύ βασίλειο ότι αλλάξαν τα πράγματα τόσο γρήγορα, οι mm -hmm. ρόλοι των φιλων mm -hmm. ε, μέσα στην οικογένεια και στον χώρο εργασία, που δεν είναι προλάβει ακόμα ο άντρα να προσαρμοστεί σε την αλλαγή και να καταλάβει και ο ίδιο που κολλά με τούτην την εικόνα τη κοινωνία. Ναι. Αφορά όμω όλου του άντρε, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλού άντρε που δεν θέλουν να προσαρμοστούν στην αλλαγή ε, των φυσικά. στερεοτύπων ή, ή το πώ θα μεγαλώσουν τα παιδιά του, α πούμε, ή τι ρόλο έχει η γυναίκα του μέσα στο. Εκατόντι εκατόν, έχει πάρα πολλού άντρε οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν κάποιον απομείνοντα ρόλο του τι επιστεύκαν ότι ήταν και έπρεπε να είναι ο άντρα και η πατριαρχική οικογένεια, και ποιο κρατά τον νόμο, και ποιο βάλει τα όρια κτλ. Ε, υπάρχουν θα έλεγα αλότος οι άντρες οι οποίοι δεν ξέρουν πλέον καν τι να πούν και πώς να προσεγγίσουν α? σε μια χώρα και πάμε στην Κύπρο ρε παιδί μου γιατί αφού είναι εμπειρικά που μιλούμεν, <Χοί> και μιλούμε και ε, 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 μιλούμε ξέρω εγώ βάση κάποιων ερευνών Εμείς δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν μια γυναίκα Φοβούνται. Ναι, έχει πάρα πολύ, έχει Ο άντρα φοβάται να προσεγγίσει τη γυναίκα Εγώ βρίσκω ότι έχει πάρα πολύ φόβο γύρω που τούτον Ήταν πολλά πιο απλών θα έλεγα πιο παλιά. Πώ προσεγγίζω. Okay. Δηλαδή, μου το λίγο. Το το. <laughs> ε, θα μπορούσε να εξηγηθεί με πάρα πολλού τρόπου να το σκεφτώ. Δηλαδή, ε, ναι, που τη μια να έχει στο πίσω μέρο του κεφαλιού σου το ότι μα είμαι άντρα και ο άντρα είναι ο δυνατό και ο άντρα διεκδικεί και ο άντρα ξέρω εγώ τον σέβονται κτλ. κτλ το οποίο. Υπάρχει ένα conditionment μέσα στις γενιέ, ρε παιδί μου. Okay. Ε, και ε, τούτο το πράγμα να ξέρω ότι πλέον δεν, δεν περπατά, δεν, δεν δουλεύει, δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Αλλά πώ στην Άννα που μου αρέσει θα μπορούσα να πάω, με τι τρόπο δηλαδή, τι είναι να κάνω. που τη μια νιώθω μέσα μου ότι προδώνω. Κάθε αρσενικόν τρόπον που είδα, έμαθα, άκουσα, ε, κατάλαβα ε, σαν άντρα ότι πρέπει να είμαι. Ε, που την άλλη, ε, ε, έθελα να φανώ το βουτυρούιν και το ευαισθητούιν γιατί με τους φίλους μου τούτη τη συμπεριφορά εσυνάδει Και βρίσκομαι λίγο στο να μην ξέρω πώς να πάω και να φοβούμαι λίγο τι μηνίσκει που μέναν ε, σαν άντρα ε, να κάνω. Okay. Ε, Βομβαρδίζουμε και όλη την ώρα το ότι είμαι βιαστή, είμαι θήτη, είμαι παρενοχλητικό. Ξέρει ότι είχα τρία περιστατικά των τελευταίων χρόνων αγοριών, 27, 26, 28 χρονών, οι οποίοι περπατούν και όταν έρχεται η γυναίκα και είναι μόνοι του στον δρόμο, νύχτα αλλάσουν πεζοδρόμια και έχουν τα σέρκα του μέσα στην τσέπη του. Και έχουν μια βάση ψυχαναγκασμού του τα παιδιά, χωρί να είναι κάτι που έχουμε οι υπόλοιποι. Α. Ε, και οι οποίοι πιστεύουν ότι. μπορεί να κατηγορηθώ εύκολα. Ότι ε, κάτι έκανα. Ε, συγγνώμη, δεν okay. μπορώ να δεχτώ. Ε, ε, λέω σου ότι. Ε, να, να το κάνουν επειδή ε, θέλουν να φοβήσουν μια γυναίκα. Να το κάνουν γιατί δεν θέλουν να φοβήσουν ό, ε, μια γυναίκα, τι να και κατηγορηθούν Δεν περπατούμε στο το ζευγάρι σε μου, Λέω κανένας ότι το Κανένα δεν θα μας κατηγορήσει αν να μου το τι προσπαθώ να πω είναι ότι. Υπάρχει τέτοιο, όπω η Ρούιν την τύπησε, ναι, θα, μπορούσαν να ανάδρα, αλλά ο άντρας θα μπορούσε να προσβάλλει έναν άντρα, αλλά ο άντρα θα μπορούσε να μα σκοτώσει. Okay. Οκ Και νιώθω όμω ότι φορτώνεται. <σχ> το, το άντρα πάρα πολύ, πάρα πολύ βάρο. Να σου πω όμω κάτι. Επειδή είπες, γιατί πραγματικά είπες, ε, ε, είπες να... παραδείγματα. Ναι. Εγώ ναι. σου λέω εγκυρά ότι εάν ρωτήσουμε σχεδόν όλε τι γυναίκε που ξέρω, που mm. α πούμε μπορεί να α πούμε, να με ρωτήσω 30 γυναίκε. Έχει δεχτεί παρενόχληση με κάποιο είδου τρόπο, να mm. μιλώ να σε βιάσουν ή να σε. Μιλώ κάποιο είδου παρενόχληση είναι η που, να, που λέμε στα αγγλικά unwanted advances, δηλαδή κάποιο. Δηλαδή μου κολλά, σου έμπιανε νόημα ότι ένα ενδιαφέρεσαι, και συνεχίζει, και συνεχίζει σε σημείο που γίνεται παρενόχληση. Είμαι σχεδόν στη σειρά χιλιά μου ότι όλες να σου πούνε το πράγμα, να okay. σου πούνε ναι. Όπως επίσης ρωτήσεις 30 γυναίκες, ε, εννιώσεις ποτέ άβολα όταν έτυχε να, βρεις, να περπατάς τη νύχτα μόνη σου στον δρόμο για να πας να πιεις αυτό και σου αποκλείται να βρεις να μας σου πει όχι. Το πράγμα δεν το βιώνετε εσείς οι άντρες. Άρα βρίσκονται πάρα πολλά άδικο να λαλήσουν ότι ε, ε, επιβάλαμε φοβίε δικέ μα, είχαμε τι project πάνω στου άντρε, στου καημένου, που δέχουμε δέχομαι το ότι δεν είμαι σίγουρη ότι το σύστημα σπονοβιαστή εσύ. είναι ε, 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 ένα απόλυτα σωστό σύστημα mm -hmm. να χρησιμοποιείς γιατί ακριβώ βάλεις όλους τους άντρες σε μια, σε μια α, μερίδα, α, 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 δημιουργάς μια μερίδα συμπεριφοράς για όλους τους άντρε, okay. άντρες και είναι σωστό να κατηγοράς όλους τους άντρες ότι είναι mm -hmm. αλλά θα μπορούσαν να τα βιαστές. Νομίζω ότι ούτε είναι η λογική. Και <laughs> δεν okay, νομίζω εγώ, αλλά okay. δε, δε, ε, α, για να πω πίσω σε τούτο, δεχόμαστε επίση όμω ότι το αν πιάσει μια παρέα ανδρών okay, και μια παρέα γυναικών, και δει του μαζί του αρσενικού σύνταλου συμπεριφέρονται ο ένα του άλλου. Και πόσον μεταξύ πολλών εισαγωγικών παρενοχλούν ένα του άλλου. Δεν με το περιπέξιμο, είτε με το πειράξιμο. με το και, και λέω μπούλινγκ ο ναι. ένα του άλλου κτλ. Το οποίο ρε παιδί μου είναι συμπεριφορέ τι οποίε. Ε, τι έβρει πολλά παραπάνω μέσα σε έναν γκρουπ αγοριών. Εντελώ διαφορετικά. Ωραία. Και τούτη τη συμπεριφορά, τούτη η Αφκαρτιμιτσίου 16-17 χρονών, οκ, okay, που δεν σε πάρα πολύ επαφή με το ίντελο ε, είσαι σε μια γυναική ε, ομάδα με έναν κορίτσι ξέρω γω τι, ε, θα μπορούσαν έχοντα παρόμοια συμπεριφορά όπω θα είχα, είχαμε με παρέαν παρέα του ή ξέρω γω τι, mm. το κορίτσι να, να νιώσει ότι αυτό το πράγμα για μένα είναι παρενόχληση, είναι bullying. Εν κακοποίηση, you cross the line, πιες πέραν τη γραμμή το ένταλμα που λαλείς. Εννοείται να εις τζίσει, να την κουδίσεις. Όχι, μιλώ για άγγιγμα, ούτε για φυσικό, μιλώ για τους τρόπους συμπεριφοράς, ρε παιδί μου, ή το πείραγμα, το λεκτικό, μιλώ πάντα για λεκτικά πράγματα, οκ. Δεν ξέρω τι δεν το κάνω, δεν μπορώ να καταλάβω όμως τη διαφορά του, του, του. Τα γόρια είναι να, να το πράγμα στους παρέστους με, με έναν τρόπο, mm -hmm. τα κορίτσια με άλλον τρόπο. Ναι. Τα κορίτσια πιστεύουν πολλά, μπορεί να είναι πολλά πιο σκληρά τα πράγματα. Θα μπορούσαν να είναι πολλά ε, πιο σκληρά γιατί τα γόρια... Μεταξύ αγόρια... τους οι κριτικοί που επι, επιβάλλουν και υποβάλλουν τι φίλε του. Και ε, 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 αναφέρω κάτι στη συζήτηση ε, Είχα σου αναφέρει και πριν ότι ένα πολλά περίφημο evolutionary psychologist, δηλαδή που μελετά την εξέλιξη των διαφορών ε, στα φύλλα μέσα από την εξέλιξη του mm -hmm, ανθρώπινου είδου. Mm -hmm. Ο Ντέβιτ Γκίρι. Ακριβώ έτσι λέει ότι ο τρόπο που, γίνεται γίνεται το πράγμα που είπες εσύ είναι πολλά διαφορετικό. Δηλαδή οι άντρε αν να αντιδράσουν και με βία, δεν μπορεί να κουντήσουν, μπορεί να μαλλώσουν και να τα γόρια. Mm -hmm. ε, οι γυναίκε, ε, και επειδή αυτό το ε, ε, male to male competition, mm -hmm. ε, ο, ο, η αντιπαλότητα μεταξύ των αντρών είναι, το, είναι, η φυσική εξέλιξη του, 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 του ανδρικού φύλου, α πούμε. Είναι, Έτ, είμαστε έτσι, πολλά πιο... Δηλαδή, μέσα στι αλάνε που να παίξουν στο mm κήπεδο, -hmm. μετά στο στρατό να μπούμε στην. Στο στρατό, στην, Κύπρο, με... στην αυλή του, γενικά με στο γήπεδο. Γενικότερα. Με το ύψο, με του μύε, με το βάρο, με το πόσο yeah. κοσμονέδερα, με το πόσε γυναίκε ή άντρε ήταν στο κρεβάτι μου, με το έτσι που είναι πάρα πολύ κομπέλι. Πόσα λεφτά βγάλω, είναι πιο Ο, ο κύριο ναι. Yeah. ότι οι γυναίκε. Ε, που ενοχλεί παραπάνω είναι έτσι που ονομάζει ε, relational aggression ενω mm -hmm. okay. οι γυναίκες αντιλαμβάνονται ότι για τις άλλες γυναίκες είναι πολλά σημαντικό το να έχουν ένα support circle γύρω του. Άρα αν θέλει μια γυναίκα να κάνει κακό τη άλλη, δεν θα τη δέρει να την κουντήσει, να έχει βάλει κλάπα μας στο γήπεδο, να φροντίσει να την ξεκόψει από την παρέα, να τη διαβάλει, ένα, ένα πιο παθητική επιθετικότητα εννοείς. Ναι, πιο ένα σχεσιαστική, πιο σχεσιαστική, ένα ναι. να ένα πικουτσόμπο για για Και να προσπαθήσει να την αποκόψει που είναι το support circle που χρειάζεται η γυναίκα. Mm-hmm. Ε, ε Τότε είναι η θέση δική του βέβαια. Αλλά είναι περίφημος ο κύριε. Αξίζει τον κόπο <σχεσίσαι> νομίζω κάποιο να φτιάξει. Και νομίζω φτιάξει... ότι έχει εννοείται έτσι όπως τα πω. Και είναι απλώς διαφορετικός ο τρόπος. Και έχουμε διαφορετικών τρόπων. Και ελπίζω και εύχομαι ότι πάντα θα έχουμε διαφορετικού τρόπου. Γιατί οι μεν είναι άντρε και οι δε είναι γυναίκε. Και είναι και ωραίο που υπάρχει η, η διαφορετικότητα σε πάρα πολλέ αντιδράσει μα. Και νομίζω ότι τούτο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να ωρεοποιήσουμε. Ε, παρά τούτο που νιώθω τούτη τη στιγμή, και μπορεί να κάνω απόλυτο λάθο και θα μου το πει εσύ, okay, γιατί κρίνω που τη δουλειά μου ω κλινικό σε ένα γραφείο, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε ποδά, σε ποτζή, okay, σε τούτον το είδο συναντήσεων, ε, ότι ε, 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 τούτον ούλον το ε, η γυναίκα ή τα δικαιώματα της, η αδικία της, η θέση της, η το έχει πάρα πολλή αλήθεια σε πάρα πολλά επίπεδα. Okay, σε πάρα πολλά επίπεδα. Όμως τούτον το κομμάτι είναι λες και ε, ε, θέλουμε μια ισότητα όπου εγώ όπως τη νιώθω έλεγε πρέπει και ο άντρα να γίνει ε, πιο όπως τη γυναίκα στις συμπεριφορές του ε, μας, συγγνώμη περάσαμε όλοι μας τη ζωή στην χώρο να που είναι η γυναίκα πρέπει να γίνει όπως τον άντρα για να επιβιώσει Α, άρα ωραία, γιατί δεν δεχόμαστε και δεν δούλεψε έναν αμόμος τούτο Αχιλέα μου, α πω, εν ένα για κάποιε που ήταν junior που ονομάζαμε trailblazers, που γίνανε επίτημα μέλη του, του, αντρικού φίλου όπω η Thatcher mm. χάρη, η οποία έκανε μαθήματα για να χαμηλώσει το pitch τη φωνή τη, για να μην ακούεται πολλά γυναίκα η φωνή τη. Στο τέλο τη ημέρα όμω θίγει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το ίσο σημαίνει ίδιο. Ναι. Και νομίζω ότι χάσαμε το τούτο. Και, και, και μέσα στο φεμινιστικό κείμενο, νομίζω ότι υπήρξε mm. τούτη ότι το, 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 το ίσο πρέπει να είναι ίδιο. Ναι. Άρα, γιατί πρέπει να είμαστε, να ίδιοι άντρε, να γίνουν πιο συναισθηματικοί. Ε... Μα σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί τώρα μιλούμε και για το χρώμα του, του δέρματο μα, μιλούμε και για τη διαφορετικότητα στη σεξουαλικότητά μα. Μιλούμε και για του τρόπου που ντυνούμαστε. Μιλούμε και για τα τατού που κάνουμε. Ενώ το ίσον εν, πρέπει απαραίτητα να είναι ίδιο. Ενώ η ομορφιά ούλη, ξέρω, έμια στη φύση ρε παιδί μου. Η ομορφιά ούλη του πλανήτη εντό το ότι έχει τόσα πολλά διαφορετικά μεταξύ του μέρη που στο σύνολό του κάνουν τούτη την απίθανη γη, σύμπαν, whatever. Κοίτα όμω, θορυβόμενο στην Κύπρο στο Κυπριακό είναι το πράγμα που εγώ βρίσκω ότι είναι ένα εντελώ μια εντελώ λαθασμένη προσέγγιση που πει για να δεχτούμε του Τουρκοκύπριου, θα λέμε οι Τουρκοκύπριοι είναι αδέρφια μα. Είναι αδέρφια μα. Αφού έχουμε κοινή ιστορία, δεν έχουμε κοινή γλώσσα, δεν έχουμε κοινή θρησκεία. Αλλά γιατί να πρέπει να πω την αδέρφια μου για να του δεχτώ ω ισότιμου mm -hmm. του, του τόπου. Ναι. Καταλαβαίνει τι. Εγώ καταλαβαίνω τι... πάρα, πάρα πολλά. Ναι, ότι δεν δεχόμαστε στην πραγματικότητα τον diversity, Αν πούμε in... το πράγμα. Θίγει ένα πράγμα τεράστιο που είναι η ταυτότητα που τον μπορώ να ταυτιστώ και σημαίνει για να μπορώ να ταυτιστώ να πρέπει να βρω ίδια πράγματα με μένα. Δηλαδή ο άλλο να πρέπει να καθρεφτίζει όσα παραπάνω επιβεβαιωτικά πράγματα για μένα γίνεται. Οκ, okay, δηλαδή α, αν εσύ ρε παιδί μου, τούτον α, α, τούτο το πολλά, η εφή που γεμάει ερωτευτούν, αρέσκουμε τα ίδια McDonald's και αρέσκουμε τα ίδια σοκολάτα και είδαμε τα ίδια Netflix. Οκ. okay. Επειδή έχει πάρα πολύ ανάγκη να ταυτιστείς για να νιώσει ότι είσαι ασφαλής. Ότι δεν είσαι πελός. Ότι θα σε πετάξουν έξω, ότι ανήκει και το καταλαβαίνω. Σε κάποια στάδια τη ζωή μα. Μετά μεγαλώνοντα, τελειώνοντα τη εμφυβία, και γινόμενο ενήλικα, πλέον μπορεί να αντέξει το ρίσκον για να ανακαλύψει και τον εαυτό σου, και ού ε, τι αποθήκε πόσει που δεν ξέρει τι έχει μέσα δικό σου. Ε, σε εκείνη τη φάση να πρέπει να αντιληφθεί ότι το ταυτότητα ε, σημαίνει ότι. Uh, είμαι ο ίδιο με όλου του άλλου. Οι ούλε μη συμπεριφορέ πρέπει να μην είναι απαγοητευτικέ, να μην είναι διαφορετικέ, να μην είναι έξω από το κουτί κτλ. κτλ. εν, πρέπει να βοηθήσουμε ε, του ανθρώπου μέσα στι κοινωνίε να αντέχουν τούτον το πράγμα. Okay. Εμεί γυρεύουμε να το βάλουμε μεταξύ των ανθρώπων όλη την ώρα. Και ε, 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 τσακωνούμαστε, είτε τα φύλλα, είτε οι φυλέ, είτε ξέρω εγώ τι κατανοητό, Ναι, γίνεσαι κατανοητό, αλλά από την άλλη, ε, διερωτούμε διαρωτούμε κατά πόσον. Ε, Παραδείγματο, επειδή είπε έτσι για φυλέ. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με του μετανάστε στην, στην, Κύπρο. Τεράστιο. Ε, είτε παράνομοι, είτε νόμιμοι, ξέρω mm -hmm, εγώ τι, ε, mm -hmm. ε, όπω ε, θέλει να του κατηγοριοποιήσει κάποιο, ε, σταματά να είναι διαφορετικοί. Και θεωρώ δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις είναι μια ότι πρέπει να γίνουν να για να σωμάτωθουν Που πάλι είναι μέσα μου αρέσει και ο, ο, ο σε εμένα, του τούτο, το ε, πρέπει να γίνουν ήδη όπω όλου εμά, και να κάνουν όλα τα πράγματα που, κάνουμε κάνουν εμεί, να τρώνε τα ίδια να μάθουν ελληνικά, να, 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 να. να. Ε, και, του δίνει μια προσέγγιση, η άλλη προσέγγιση είναι πούμε, ότι ε, να, 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 να μείνουν ακριβώ όπω είναι, χωρί να κάνουν καμία προσπάθεια να μπουν μέσα στην. Μέσα, δηλαδή, έχουμε πιο ακραίε προσδοκίε. Mm -hmm. ή πρέπει να του κάνουμε ε, ταυτόσιμου με εμά, α πούμε, σε πολλά πράγματα, μια σχολή που τούτο σίγουρα δεν μπορεί να, να γίνει. Και η άλλη ότι δεν πρέπει να κάνουν καμία προσπάθεια. Να, να, ε, να εστερνιστούν κάποιε αξίε που έχει η κοινωνία που ζουν. πού βρίσκεται τελικά η απάντηση, Δεύτερον. Τα μηνύλα λόγια ταύτιση και για ταυτότητα. Νότι, ρε παιδί μου, είτε να του κάνουμε σαν εμά, κατοικώναν και ομοίωση, ούτω ώστε να είναι απλά η φάτσα του διαφορετική. Είτε, ρε παιδί μου, πρέπει να του αφήκουμε εντελώ. Όπω ένι έτσι έναν πάντα διαφορετική και με κάποιον τρόπο όηση ενώ εν φιλοξενούμεν του. Δύουμε του και πέντε πράγματα, έτσι κανεί. Okay. Θέλω uh, uh, α... να σε ρωτήσω κάτι, νομίζω ναι. ότι οι Κυπρέοι προτιμούν να μην ήσουν σε γκέτο οι ξένοι. Κοίτα, τούτο το, δηλαδή, το πράγμα είναι έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα που σήμερα θέλουμε του να γίνουν όπω εμά, αλλά από την άλλη δεν έρχονται. Δεν έχουμε επαφή μαζί του πέρα τη σχέση ε, εξουσία αυτή. Ακούνα δει. Όταν θα εφιλοξενούσα τούτο το μικρό, των 19χρονων πλέον, που φιλοξενώ στο σπίτι, που ήταν στο shelter και μετά επειδή σχολείων, ήταν πολύ μακριά το σπίτι που του δόθηκε και τέλο πάντων μέσα από φίλου του Σέλτερ και τα λοιπά ήρθε τούτο το Μιτσικουρίν να μείνει και έχει μήνε πολλού που μείνει εκεί και εγώ θεωρώ τον οικογένεια μου τον το, τον το, το παιδάκι που είναι ένα μαυρί που το Κόγκο ο οποίο έναν πάρα πολύ καλό, παιδί εγώ το πώ είδα και τον ίδιο μες τους μήνες και τους φίλους μου μαζί του και α, την οικογένεια μου μαζί του σιγά σιγά α, και πώς αλλάσει ο ίδιος όμορφα και πώς αλλάσουμε και εμείς όμορφα okay, θεωρώ ότι α, πρέπει να δώκουμε πρέπει κάποιοι, α, και το, το θέμα του, ε, όταν λοιπόν θα ερχόταν μα πόσος κόσμος μου είπε ότι Παναγία μου και να σου βγάλουν την κλήθια και να έρχονται όλοι τούτοι άλλοι και να σου κατακλέψουν το σπίτι, και να βάλει βίντεο ότι ξέρω εγώ κακοπιάστο για να σε απειλά για λεφτά. Ένα παρανόησα εντελώς ω που να αρθεί. Έναν κοπελούι που ήταν 18 χρονών, και εγώ 50. Οκ. Okay. <laughs> και που εγώ θα ήμουν στο σπίτι μου, εγώ ήμουν ο μεγάλο, οκ. Έτσι ο μικρό ο κοτσόλα. Uh, και ε, ε, παρανόησα πραγματικά. Τι τσίνον το βράδυ, πιάνει με είμαι... Η κυρία Αντρούλε Χρυστοφίδου που το Stop trafficking στην Ελβετία. Τηλέφωνο. Λαριζούμε το όνομα. Δεν έχω το όνομα. του Για εμά, για Και ποια είναι η κυρία Αντρούλε. το τεσούλε τη σκηνή και διαδραματίζονταν πριν να έρθει σε φώστερ χόμμα, α πούμε. Τουν το μωρό Γιατί μωρόν ακόμα. Και ακούω την Αντρούλα που την άλλη 86 χρόνια τυφλή. Αλλά άμα την ακούεις νομίζω ότι μιλά, σε πιο μεγάλη δύναμη του πλαίσια Όλοι ρατσιστές ρατσιστέ να σκάσουν όλοι για να κανέναν. Εγώ φιλοξένησα τόσε κοπέλε και τόσου άντρε στο σπίτι μου. Και λέω λίγο ρε παιδί μου, θα ακολουθήσω τη σοφή συμβουλή τη Γιαγιά Αντρούλα. Θέλει να μην την ακολουθήσει. Δεν έχω τσάρκι και ε, Αντρούλα. Και πραγματικά, το τι μου λέει Στόν είναι ότι α πούμε στο σχολείο του, επειδή είναι ο μόνο μαύρο μέσα στην τάξη, ε, Πόσοι καθηγητέ σκοντάφτουν πάνω στη λέξη να πούν μαύρο ή άσπρο, ok. Και σηκώνεται ο το ίδιο σε άλλη, black, okay, uh, και νιώθω ότι γυρεύουμε, που τη μια γυρεύουμε τρόπους να κρατήσει ο καθένα την ταυτότητα. Συγγνώμη, okay. δηλαδή τούτο, το ζήτημα, άλλη, σε μια άλλη mm. φίλη μου. Προσβάλλεται δηλαδή. ο ίδιο, γιατί δηλαδή όπω ένα σου πω σε έναν άσπρο. Και, ε, ναι, ε, ε, είμαι μαύρο. Είπα μαύρο, το παιδί μου ξανά, ναι, το ξανά ε. ε, ναι ε, το πράγμα ότι είναι σωστό να λαλεί μαύρο άσπρο, πρέπει να Ωραία. Αφού, παντρε... αφού, αφού θωρεί το, γιατί πρέπει να. Να, να το παντρέψουμε λίγο. Το. Λοιπόν, λοιπόν, το. Ναι. ναι, να, να το παντρέψουμε τον νουλό. Ε, που τη μια θέλουμε να κρατήσουμε μια ταυτότητα. Και θέλουμε να είμαστε όλοι οι ίδιοι με την ταυτότητα. Που την άλλη είναι να πρέπει να σεβαστούμε με νόμου τη διαφορετικότητα και προσέξουμε να μπα και πούμε, ξέρω εγώ, α, α, τη γυναίκα έτσι, το μαύρο μαύρο, νητο... Και νιώθω ότι σιγά σιγά Δεν είναι υπερβολικά, ξεχανούμαστε από το πράγματα. ανθρώπινο. Okay. Ναι. Και ε, πίσω στην αρχή τη συζήτησή μα, που λέω και εμεί οι καημένοι αρσενικοί, πού μην καημένοι, Αχιλέα μου, με τι αλλαγέ ρόλων και θέσεων. Είστε που καημένοι, έχετε, μου, συγγνώμη. <laughs> <και, laughs> <λέω> συγγνώμη, ότι... <laughs> κύριε αρχήτη, στην <laughs> ανθρωπότητα δεν έχει α Πάμε, ε, 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 ας έρθουμε λίγο κάτω, α πάμε λίγο πιο ανθρώπινα, ρε παιδί μου. Και μιλά στου Τουρκοκύπριου, μα, κάποιο ένα δεν σημαίνει ότι δεν είναι αδερφιά μου, ή θα ότι είναι εννοείται. 100% Που ότι... Νομίζω ότι συνέχεια βάλουμε και σε τούντε γενιέ φορτώνουμε του με το τι απαγορεύεται, τι είναι σωστό, τι σε καμία ρατσιστή, τι σε καμία λάθο, τι σε καμία τούτο. Που στο τέλο τη ημέρα νομίζω ότι μεγαλώνουμε και πομπάρουμε πολλά παραπάνω την ανάγκη τη ταυτότητα, δηλαδή να πιένω μόνο με τσού που μοιάζω και με εκείνου που είμαι καλά. Uh, και ίσω στο τέλο τη ημέρας να δημιουργήσουμε παραπάνω ρατσισμούς από ότι, από ότι υπήρχε. Γιατί ο κόσμο καταπιέζει την επιθετικότητα του ή καταπιέζει το τι είναι να του φκινάτσουαλ να κάνει. Και δεν μιλώ για πράγματα τώρα που κάνουν οι βιαστή και ο. Για ακρέ περιπτώσει. Ναι, δεν μιλώ για κρές περιπτώσει, μιλώ για του υπόλοιπου. Okay. Χαίρεσαι άτομο τι πέντε για έναν άλλον. Δρέστε μου ότι εάν ε, μπορούσαν να μα καταδικάσουν για τι σκέψει μα που όλοι Όχι, να πάμε όλοι οι φυλακίε. να είμαστε όλοι δηλαδή. κρεμασμένοι. 100% για το όνομα τι λε. Εγώ θέλω να σπέντζω τον εαυτό μου που μερικέ φορέ κάνω ένα reality check. Α πούμε, είπα ναι. στωρά, ε, να δεχτώ του Τουρκοκύπρου. Τι σημαίνει ότι δεχτώ, εγώ είμαι πάνω από του Τουρκοκύπρου δεχτώ. Μπορεί κάποιο να πει το πράγμα. Ναι, θα μπορούσε. Ε, ναι. σαν να σου πω, μια φορά είπα στο ράδιο ότι παραδείγματο χάρη για Είχα πει ότι πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση, ότι πρέπει να υπάρχει ας πούμε, μια συμβουλευτική υπηρεσία πριν μια κοπέλα να αποφασίσει να κάνει το πραγμα mm -hmm. να υπάρχει μετά, γιατί υπάρχει σίγουρα πένθο, ξέρω yeah. το, ε, που γυναίκε που το έχουν ζήσει, και μπορώ να το αντιληφθώ. Και επίση είπα ότι πρέπει να έχει επιλογέ μια γυναίκα. Πρέπει, το κράτο πρέπει να έχει επιλογέ, γιατί δηλαδή, μπορεί να αν κάποια που θεωρεί ότι για οικονομικού λόγου δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα μωρό, αλλά θέλει να κάνει να μπορεί να υπάρχει επιλογή. Να, να τη συμβουλεύσει κάποιο, να δει αν μπορεί να το δω και η οθυσία κτλ. Άμα να έθει, ότι, ιώθεις, μου είπαν το πράγμα, το ότι δεν μου είπαν ότι είμαι η Μαρία Αντουανέτα και να γεννούν οι φτωχέ στα αγορά, να στι πλούσιε που πώ mm. θα είναι προελθετούν το πράγμα. Κατάλαβε, αλλά πρέπει να πράγματα νομίζω εγώ, ότι αν είσαι εσύ, ξέρει τι ταμπούσε, ξέρει τι θέσει σου, τι απόψει, τι τι κάμενε. Δεν πρέπει να σε πειράζουν τα πράγματα. Όμω δεν είναι ο κόσμο έτσι. Αντιλαμβάνουμε τον πουλαλή. Ε, αν να ότι παρακάμαμε το δηλαδή αχιλιά. Εγώ θεωρώ ότι απαιτούμε α, πάρα 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 πολλέ αλλαγέ συνέχεια. Βκάλουμε νόμου, λαλούμε τούτον είναι σωστό, ύστερα δηλαδή, τη άλλη μέρα και τούτον είναι σωστό. Όχι νόμου, εννοεί νόμου εισαγωγικά. Ναι, ή ξέρω εγώ. Νόμου... Α, α, την προηγούμενη φορά αντικαταστήσαμε το έναν κατεστημένο με άλλον κατεστημένο. Εντελώ άλλον. Είμαστε όλοι εγκληματίε γιατί τρώμε τούτον, είμαστε όλοι εγκληματίε γιατί δεν καμνούμε είμαστε όλοι εγκληματίε γιατί δεν καμνούμε και νιώθω ότι, ρε παιδί μου, δύο λεπτά, είμαστε άνθρωποι και όπως λέει, είμαι τόσο αναπτυξιακός ψυχολόγος, okay, ναι, ναι, ωραία, ονείρι. θα πρέπει να πάρουμε το χρόνο μια παιδιάς όπου αρχικά προβληματίζουμε, okay, μεγαλώνουμε τα κοπελούθια μας και δεν μπορούμε σαν τα σχολεία, το σύστημα, η κοινωνία μέσα στην οποία να ζήσουμε, γιατί εγώ... Ο βλάκα, ο ηλίθιο, ο πάρα πολύ λαμπίζει, ο φτωχό, ο, 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 ο ψυχαναγκαστικό, ότι οτιδήποτε πατέρα που πε ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ από τη φύση μου ή από την κατάσταση τη ζωή μου να δω κάτι παραπάνω στο μωρό μου. Ενώ το λατρεύω, μπορεί να με εμπόρω. Okay. Οκ, έχει πιένει η ικανότητά μου. Ε, ε, έχω έναν πλαν B που είναι η μόρφωση, είναι το σχολείο, είναι... Ναι, αλλά είναι το σχολείο διονύζει, έχει λέει κάποια στερεότυπα. Το σχολείο, σίγουρα σίου, Διονύζου. Αδειάστα με βιβλία, πάντα η μαμά στην κουζίνα και ο παπάς έρχεται από τη δουλειά. Πώς προβληματίζω, πώς μαθαίνω, πώς πρώτα προβληματίζω τους καθηγητές. Το τεράστια μάστιγα για μένα και τεράστιο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα με ρωτάς. Οκέι. Okay. Πώ προβληματίζω του καθηγητέ, πώ επιτρέπω σε αυτού του ανθρώπου να αναπτυχθούν, πώ επιτρέπω σε του ανθρώπου να μην νιώσουν επίθεση με μια θέση κάποιου άλλου, ε, και να μπορούν να την κάνουν λίγο γκέιμαν, για να μπορούν να την, ξέρεις, να την ψήσουν και να τη δοκούν πίσω διαφορετικά, και ο άλλο να μπορέσει να προβληματιστεί. Ε, και να μπορέσουμε σιγά σιγά τούτα τα καινούργια, χωρί να νιώθει ο άλλο ότι του κλέφει στην ταυτότητα του. Γιατί θεωρεί ότι να ταμπουρωθεί πίσω από κάτι πιο έντονο μετά. Γιατί, α πούμε, παράδειγμα χάρη για το ΕΛΑΜ, η δική μου απόψη είναι ότι για πάρα πολύ τζουρόν προσπαθήσαμε να βγάλουμε ε, σε κάποια φάση δεν μπορούσε να πεις ας πούμε ότι είμαστε Ελλήνε στην Κυπρό είμαστε έτσι αγιόζατοι κάπου έτσι του τον είπα πήρξε, πριν όταν είπα ναι, ότι θα βγάζει το αίμα και θα, θα, ναι, θα ναι, δημιουργούν ναι. να μονοπολούν ναι. την ταυτότητα ναι. ακραία ε, Ακραίε καταστάσει, όπω α πούμε είναι το Ελάμι, η Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ τι, ακριβώ διότι δηλαδή, απαγόρευσε κάποιον να νιώθει πατριώτη με την καλή νευρολογία. 100%, 100%. Ματζέκα. Μα Άρα κά... πάει στο, μετά στο extreme, δηλαδή δεν είσαι κάτι άλλο να, να, πει, να πάει για να, να είσαι το αυτοϊδάκι. Μα πώ, μα κοίτα, αμαρωτά, εμένα είναι εντελώ φυσιολογικό που δημιουργήθηκε το extreme. Εντάξει, δηλαδή, α σου πω όμω κάτι άλλο. Και ε, ε... αν ήταν, αν έφερνε τον προβληματισμόν η δημιουργία του, θα ήμασταν ναι. πολλά καλύτερα παρά. Α, α, οι λάθο, οι φασίστε. φασίστε ναι. εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πιέρνει να κατηγορά κάποιον άλλον group, okay, όταν εσύ λαλεί ότι τούτοι κατηγορούν κάποια άλλα groups. Ενώ τι κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή, ένα παραλογισμό. Να σου πω ένα ναι. μουσικό. Εγώ θεωρώ σύνση, ότι κάποιο λέει, εγώ είμαι προοδευτικό. Εντάξει. Και γίνεται πιο φασίστα που το φασίστα μου κατηγορεί, γιατί τούτο ο προοδευτικό λαλεί, ε, αντί να να προβληματιστεί λέει, για κάποιε καταστάσει, οι βρυσέ του χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί για την αντίπαλη ομάδα, επειδή θεωρεί ότι έχει το σωστό, τη σωστή κάνουν το χειρότερο που, που κατηγορεί. Κοίτα, εγώ μεγαλώνοντα, τον το πράγμα έζησα το, για να μου πείτε τώρα ότι είπε συνέχεια στη θρησκεία, αλλά το έζησα από του θρησκευόμενου. Που ελαλούσε στο Θεό, yeah. εντάξει, που ένα αγάπη, που ένα που ένα, και δέχεσου μια επίθεση να που εσύ που ήσουν αθεό, εν είσαι τόσο <laughs> επιθετικότητα να βγάλει. Εντάξει, ο Θεό όμω πρέπει να αγαπάει αλλήλου, αλλά ο κάθε <laughs> θρησκευόμενο στον οποίο μπορεί να θέλει εσύ Οκ είμαστε χαμένοι και συχισμένοι γιατί είμαστε άνθρωποι. Και πάντα θα είμαστε χαμένοι και συχισμένοι. Okay. και πάντα θα είμαστε την μια ημέρα έτσι και την άλλη έναν άλλο Και επιμένω πάρα πολλά ότι ε, πρέπει να μάθουμε να προβληματίζουμε του ανθρώπου, τα κοπελούθια Δεν μπορούμε να αρχόμαστε συνέχεια με το τούτο το είναι λάθο, τούτο είναι σωστό, τούτο είναι λάθο, τούτο είναι σωστό. το άλλο, άισε. Πείτε μου, Πάμε να χάσουμε την απλότητα ε, ε, του, του να είσαι άνθρωπος, έναν, okay, και με τα μη ωραία πράγματα σου, και το άλλο που με φοβιτσάζει πάρα πολλά εμένα, φοβιτσάζει με πάρα πολλά τούτο, είναι με τούτα όλα τα σωστό λάθο, σωστό λάθο, λάθος, έμπρεπε, αν κάνεις έτσι, αν προσεγγίσει έτσι. Ναι, αν, να γρα... σου πω, Πού πάει τούτη η επιθετικότητα του ναι, ανθρώπου, όμως, όμως, πού εκτονώνεται. Να σου πω κάτι, ναι. ε, τούτα τα πράγματα ζήσαμε εντάξει, ε, της αντιδράσεις. Σαν να σου πω μια γυναίκα που ήθελε να, να εργαστεί, καλά έχασα παγωρεβέτου. Εκατόν συν εκατόν. Ε, να εργαστεί η πηχή. Μετά σιγά σιγά μπήκε στον χώρο εργασία. Ε, είχε να αντιμετωπίσει και έχει να αντιμετωπίσει την κριτική όλων των άλλων. Α πούμε, εγώ τον καιρό που δούλευα πάρα πολλέ ώρε σε περιβάλλον corporate, ε, είχα πάρα πολύ κριτική ότι μα που ξαπολά στο κοπελού σου. Ε, ε, Επειδή ένα που είναι ταξίδι για δουλειά, και βρίσκαμε κάποιο γνωστό, και έρωτα μόνο εμένα, έρωτα μου πω έκανε έναν άντρα στην αλφα. Μα πού είναι το μωρό, μα πού είναι η κόρη σου, Πού έφυγε mm. στην -hmm. κόρη σου. Καλά, μου τσάμε δεν του ρωτά που έφυγαν τα μωρά του για να πάνε τρει μέρε σε ένα ταξίδι. Ναι, ρε, να ναι. Φτιάς. Άρα, αχιλά μου, έσυ την κριτική. Και όμω, έρχομαι σε λαό, το, το, το εξή, και θα σε ρωτήσω πάνω στο το θέμα. Του τι κριτική που δεχούμαστε που το κατεστημένο για το ότι θέλουμε να είμαστε λίγο διαφορε, διαφορετικοί, α πούμε. Και σκέφτονται το διαφορετικό. Τι είναι, θέλω να δουλέψω, το να είμαι επαγγελματία, το γυναίκα. Ναι, okay. ε, τούτε, και έρχομαστε, και κάνουμε πολλέ φορέ, νιώθω, Κάνουμε τον που λαλείς εσύ ότι στην προσπάθεια μας να αποτινάξουμε να θέλεις τον αντρικό ζυγό, να το mm -hmm. πω έτσι, της mm -hmm. πατριαρχίας, μπορεί να γινούμαστε και εμείς υπερβολικές αντιδράσεις μα, αλλά πάλι ξαναφέρνω το πίσω το ερώτημα και θα σου πω το εξή. Όταν ήμουν στη Σουηδία για ένα training, mm -hmm. ε, ε, μας έκαναν ολόκληρο μάθημα για να μην χρησιμοποιούμε τον όρο τοξική αρνενοπότητα. toxic mm -hmm. masculinity. Διότι αυτό ο όρο, σύμφωνα με του ειδικού μα, κάνει του άντρε και νιώθουν πάρα πολύ άβολα. Mm -hmm. Και η, η δική μου θέση ήταν ότι, ε, μα δεν μπορώ να κρύβω ότι έχει gender-based violence, ότι βία ενάντια σε, σε γυναίκε. Που άντρες. Δεν μπορώ να, να το παραγνωρίζω τον το πράγμα, ε, ότι είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων το πράγμα. Δεν μπορώ να λέω ότι οι άντρε ε, 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 σκοτώνουν γυναίκε και υπάρχει γυναικοκτονία. Άρα, μπορώ να τα κάνω να τα ωραιοποιώ, όχι να λέω ότι υπάρχει τοξικά. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τα ωραιοποιεί, όμω δεν μπορεί και να τα γενικεύει. Διότι... Δεν έχουμε το αχιλείο, αλλά δεν μπορώ να, δε, δεχτώ ότι ε, θα πω, ρε παιδί μου, ότι έχει ε... και... τα, τα, στερεότυπα ότι ο άντρα είναι ο αφέντη, και είναι ο νοσοκίου και ο θυκιοπάτσου και να σιωπήσει επειδή είναι ο αρσενικός. Πρέπει να μέλει ότι το πράγμα είναι τοξικό, αφού είναι τοξικό. Γιατί δεν το πω ότι είναι τοξικό. Ρεάννα, κάθουμε με τους μητσούς σε διάφορες συναντήσεις, τους 15, του 17, του 20, οκ. Okay. Ε, οι οποίοι πραγματικά νιώθω ότι που τη μια έχουν πάρα πολύ θυμών, οκ, okay, ε, στο ότι καλά τι θέλουν που μα δηλαδή οι τι τι μπορείς να κάνεις, στέλνεις τον το μήνυμα, ο, είσαι ε, μισογύνης. Ε, σχολιάζεις την γιατί φορεί, ε, ξέρω εγώ, το τάδε ρούχο με του παρέσου, αν περνά, α, ξέρω εγώ, είναι μπούλινγκ, εγκακοποίηση, ξέρω εγώ τι. Ε, δεν, δηλαδή νιώθω ότι θα πρέπει κάποιο να ακούσει και τα γόρια, γιατί δέχομαι ότι ναι, για μέναν, που το αν είσαι μαύρο ή αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι κίτριο ή αν είσαι ξέρω εγώ τι, δεν το έχω. Έντοχο, σαν άνθρωπο, πολύ τυχαίο για τούτο, δεν μπορώ να δω διαφορά. Okay. Το να πάω σε μια υπηρεσία, αν τζελάει γυναίκα ε, που διευθύνει ή έναν άντρα. Μπορεί να το κατα... Πώ να σου το πω. Ε, είναι κάτι που να κάνει okay, ως, μη φυσιολογικών με στο νου μου. Όχι, okay, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Το εγώ όμω. δεν έγινε που το σπίτι μου, γιατί μεγαλώσα σε μια πατριαρχική οικογένεια. Okay. Έγινε... Ζούσε όμω στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. 100%. 100 και η Γαλλία και... είναι πολύ ρατσιστική και ε, κοινωνία. Προβληματίστηκα <laughs> πάρα πολλά όμω, και σαν άνθρωπο, γιατί ευρεθήκαν ανθρώποι στον δρόμο μου να με προβληματίσουν Okay. Και να μην μου επιτεθούν σε πράγματα. Δηλαδή okay. να κοσκινήσουμε πράγματα μαζί. Άρα, εσύ λες ότι το να... Ουλί, το να επιτεθεί σε κάποιον, νομικέ πολεμότητε μπορεί να γιατί πιστεύει το, το πράγμα, ή γιατί δεν το πράγμα, ή γιατί του τον έα σεξιστικό. Φοητσάζει με έναν τούτο. Φοητσάζει με ότι. ξέρει. ότι κάπου πάει το reaction του άλλου που τα ακούει και να προσαρμοστεί γιατί συμφέρονται να προσαρμοστεί κάπου να πάει το reaction του στον πολύ καιρό. Με να ψηφίσει ο Τραμπ ή τον Μπόρις Τζόνσον. <laughs> Κοίτα υπάρχει το, το, επιχείρημα ότι <laughs> για πάρα πολύ καιρό ε, 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 ε θέλεις ο μέσο πολίτη καταπίεζε του τα ούλα που θεωρώ να mm. γύρω του και είναι οι mm. που προσαρμοζετούν δεν μπορούσε να πει τίποτε ούτε σε ένα πάρτι ούτε να γράψει τίποτε στο Twitter ή ξέρω εγώ και μετά και κρυφά είναι λάλε τη δημοσκοπή που θέλει να κάνει. Του είπαν ότι ψήφισαν τον Μπόρι Τζόνσον. Και το Τραμπ έξυπνε. Μια ρατσιστική κοινωνία. Η Βρετανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο ε, Μα, μα εμεί νομίζαμε ότι ήταν οι πιο ανοιχτοί οι κοινωνίε που υπάρχουν. Ναι. Και τελικά είναι ναι. ναι. Τι συμβαίνει, Είδαμε. Μου... Ε, μια εξήγηση εν τούτη που λαλή ότι ε, αν ο άλλο νιώθει άβολα ε, να σου πει πραγματικά τι σκέφτεται. Ε, γιατί υπάρχει ένα. Ε, αν θέλει, δογματισμό το ότι είναι πλέον. Υπάρχει δογματισμό. Πολύ πλέον. Πολύ. Δογματισμό του φιλελευθερισμού, α πούμε. Ναι. ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει. Ξέρεις, η Άριελ Λίβαϊ, Λέβι Λίβαϊ, νομίζω Λίβαϊ το πιθενής, που είναι πάρα πολλά γνωστή γράφειας στην Αμερική και δημοσιογράφος γραφεία του New York Magazine και του New York Times, ξέρω, mm. έγραψαν το βιβλίο Feminist Chauvinist Pigs. Mm -hmm. γυναίκ, ε, στα ελληνικά, νομίζω είναι γυναίκε φαλοκράτησε. Okay. Και <laughs> ακριβώ μιλά για αυτό το πράγμα, ότι αντιστρέψαμε κάποια πράγματα και καταντήσαμε πολλέ φορέ εμεί οι γυναίκε ε, να υιοθετούμε συμπεριφορέ που θεωρούμε ότι είναι φεμινιστικέ, αλλά στο σοβινιστικέ. Ε, ναι, και έτσι. το πώ χρησιμοποιούν οι γυναίκε το σεξ για κάποια πράγματα ας πούμε, που θεωρούν yeah. ότι είναι απελευθέρωση, αλλά ίσω μπορεί να μην είναι απελευθερωσή. Το να θεωρεί ότι, ότι μπορεί να τσιρωθεί μπροστά από κάποιον. Έχει ένα παράδειγμα, είναι μισή ώρα να κάποιο άλλο που το έγραψε. Ότι α πούμε πήγε η Drew Barry, η μόλι θοποιό σε μια, μια εκπομπή, νομίζω στο Letterman. θυμούμε σε ποιον, σε ένα πολύ γνωστό σοου. Και εσύ κόσε πάνω ότι φανέλα του έδειξε να στηθεί τη. Και έκαμπλε mm -hmm. το άλλο άλλο, έτσι, mm -hmm. στα μούτρα. Και ο άλλο ήταν πάρα πολλά μηχανό παρουσιαστή, ώρα ξεθρούν εκατομμύρια άνθρωποι

εν τούτα τα πράγματα που βρίσκω ότι που στεκούμαστε πλέον και δέχομαι ότι τούτε οι γενιές, οι γενιές που να φάντι φάκαν πάρα πάρα πολλών αλλαγών και πάρα πολλά αλλαγών. Okay. Γιατί έχουμε το ίντερνετ, γιατί η πληροφορία πιένει πάρα πολλά γλίωρα, γιατί τα κοπελούθια έχουν χιλιάδε περισσότερε πληροφορίε καθημερινά από ό,τι είχαμε εμεί πριν πολλά λίγα χρόνια πραγματικά. Uh, που δεν είχαμε τίποτα, δεν τα προφορήσαμε. Δεν είχαμε, είχαμε τίποτα, ναι. Είχαμε τα βιβλία που τα με, μεταφράζατε στα ελληνικά. <laughs> Ήξερα <ξέρω laughs> εγώ. Μαρίνα, Κατερίνα, εμεί. Ναι, <laughs> και τα διάφορα. Η play, τηλεόραση play, με το έναν κανάλι τη. Μικρό σπίτι στο λιβάδι. Happy days του δεν <laughs> Και όμω δημιουργήσαμε πάρα πολλά καλού ανθρώπου, όπω δημιουργήσαμε και φωνιάδε. Και τούτη γενιά το ίδιο είναι να κάνει. Okay. Και δεν ξέρω αν θα πέσει το ποσοστό των φωνιάδων και των. Είναι στο γυναικόκτονιό okay. και των βιασμών. Φοβάμαι ότι ναι. τούτον. γιατί εγώ δεν ξέρω πέσει... οι στατιστικέ. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει έτσι όπω πάντα τα πράγματα. Θα πέσει μόνο όταν αρχιεύκουμε να ευαισθητομιούμε τον κόσμο και όταν αρχιεύκουμε να τον μαθαίνουμε μπουμυτζή να προβληματίζεται και να νιώθει ότι μπορεί να προδώσει τις αρχέ που έπαιρνε από το σπίτι του, την κουλτούρα του, τα μάτσο πρότυπα του. Okay, διότι δεν μπορεί να τον πιάσει και επειδή δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να νομίζει ότι ένα τον. Βάλει σε έναν καλούπινγκ να γίνει ένα σωστό και τέλειο άνθρωπο. Πέρα... Γιατί κουβαλάει πολύ, σημαντικό μπάκι yeah, πέρα... αλήθει, πέρα... Αυτό, πέρα... είναι σημαντικό. και κουβαλάει τα αυτοκίνητα. Πέρα τη ευθύνη του ατόμου, που δέχομαι ότι το κα... ο καθένα πάντα έχει την mm. ευθύνη. Ε, σε αυτό τη ημέρα, σε παίζει ρόλο ποιο έχει την εξουσία στα σέρκα του. Παίζει τεράστιο ρόλο ποιος έχει την εξουσία. Ρόλο, Άρα, έχει την το εξουσία... δηλαδή, όταν μιλάει mm. για Πατριαρχία, η Πατριαρχία έρχεται με μια ιεραρχία που καθορίζει ότι σχεδόν όλα τα μέλη τη κυβέρνηση εκτελεστική εξουσία είναι άντρε, να πω για Κύπρο έχει ένα σύστημα το οποίο χώνει τα πράγματα που κάνουν οι αντρε mm -hmm. ή δεν θεωρεί ότι είναι πάρα πολλά σημαντικά. Εντάξει, αν είσαι και γυναίκα και μετανάστρια, για να φέρουμε και λίγο το, θέμα mm. του intersectionality, γιατί πολλοί να πού, μα πόσες ταυτότητες μπορεί να έχει τούτο. Όχι, α πούμε ότι αν είσαι μια γυναίκα, είσαι σε μειονεκτική θέση, εσύ ένα άντρα. Αν είναι γυναίκα σε λεσβία, σε πιο μειονεκτική θέση. Αν είναι γυναίκα και λεσβία, σε λεσβία, και μετανάστρια. Ή, τώρα βάλω διάφορε ταυτότητε. Σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση. Άρα, δεν μπορεί να παραγνωρίζει ότι κάποιοι να εκμεταλλευτούν. Ε, τι είναι το trafficking. Εκμεταλλεύεσαι ένα πλάσμα που είναι σε αδύνατη θέση, εντάξει, και εσύ χρησιμοποιεί τα μέσα που είσαι στη διάθεσή mm -hmm. σου και να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, και εσύ, οικονομικά. Εσύ μου λε λοιπόν ότι η εξουσία, το πιο πατριαρχικό, το πιο φαλοκρατικό κτλ., όσον δεν αλλάσουμε, και ξέρω εγώ να έχουμε περισσότερε γυναίκε μέσα στι κυβερνήσει μα κτλ., είναι ένα πιο δύσκολο να, να. δει ο άντρα ο σύσυντη γυναίκα. Ναι, διότι να νιώθει ότι. Νομίζω ότι πτός... εδώ θέλει χρόνο εξέλιξη, ανά, Γιατί εγώ θεωρώ σε πολλά χρόνια να και πολλές γυναίκες, και σιγά -σιγά, έχει και πάρα πολλέ γυναίκε. Και αρχίζει σιγά-σιγά. Έχει λέει Αν αν, συνεχίσει ο μοντό ρυθμό, ας πρέπει να πάρει περίπου 228 χρόνια να έχουμε ισότητα αμπιχή σε θέσει εργασία. Αν συνεχίσουν συνεχίσουμε έτσι όπω πάμε, α πούμε, και όλα τα μέσα εξουσία συνεχίζουν να τα έχουν οι άντρε. Οι άντρε έχουν τα κανάλια, οι ιδιοκτήτε των καναλιών, οι άντρε διευθύντε των καναλιών, οι άντρε αναπαραγούν τι ειδήσει, οι άντρε κυβερνούν τη χώρα, οι άντρε αποφασίζουν πού να μπουν τα κονδύλια ανάπτυξη. Οι άντρε ψηφίζουν ε, ε, τον προπολογισμό τη κυβέρνηση, οι άντρε ψηφίζουν ε, τι θα κάνουν τα κοινοτικά συμβούλια. Ε, σημαίνει ότι θα έχουμε ποτέ ούτε πολιτικέ ευαισθητοποιημένε προ τα ζητήματα που απασχολούν τι γυναίκε. Διότι δεν θα έχει έναν να κάτσει να σκεφτεί ότι ρέγουν πάρε το πάρκινγκ πρέπει να έχει καλό φωτισμό και να έχει 24 ώρε security, διότι μια γυναίκα που θα πάει ώρα 10 η νύχτα πιο αυτοκιόν της πας σκοτεινά κινδυνεύει. Ο δεν θα μου, σκεφτεί τον το πράγμα. Δεν θα το σκεφτεί γιατί δεν περνά από το νουν του. Και ε, άρα okay. δεν είσαι okay. μου γυναίκα για να, να περάσει, το Ακριβώς. Ε, θα ακουστεί Για να ε, περάσει από το νουν πράμα. του όμως, αντί να τον κατηγορήσουμε ότι... Καλά, πόσο. Να μην πω τη λέξη εντό πάντων. οι αρσενεί που θα σκεφτείτε ότι υπάρχουν και εμεί οι γενέτρε οι οποίε δεν μπορούμε ρε, παιδί, να πάμε στα σκοτεινά. Είναι πολλά πιο επικίνδυνο για μα. Οκ. Okay. Uh, θα μπορούσαμε να το, να το, βοηθήσουμε να το σκεφτεί, να το καταλάβει. Γιατί με στο δικό του το μυαλό, τόσα χρόνια που πηγαίνουν πίσω εσύ, και... εσύ ποτέ, <οοοί> απαθά απαθά... στο ίντερνετ, μεγαλό μεγαλώνουν εντό ενό κουλτούρε, να μπομάθαμε ενό φυσιολογικού. Εσύ, εσύ φοηθήκε ποτέ, πάνε τα πιέσει στο αυτό, γιο νύχτα από κάπου. Έτυχε μου να φοηθώ στο εξωτερικό. <οοί> <οί> νοίκαν, <οί> να Όχι, πάνω... <οί> έτυχε μου να φοηθώ να πάω να πιω αυτό, γιο όταν <οί> <και> ήρθε <ο> σε ματ <Ματσίου, οί> από ελομόνια. Έτυχε μου πάρα πολλά που είχα μια πράσινη λαντρόβαν. Και ήταν ah. οι αποελίστε γύρω. Συγνώμη, ναι, φοβήθηκα πάρα πολλά. Διάφορα. Γιατί μέσα Διαφορά. στο νου των δικών του, κάποιο, το πράσινο είναι το αυτοκίνητο μου, έκανε μομονιά την. Εμένα που δεν είχα δαμάτσου ποδοσφαίρου ποτέ στη ζωή μου, ούτε ξέρω πώ παίζουν. Οκ. Okay. Ε, αλλά ναι, τώρα τι έπρεπε να κάνω, να αρκέψω ω πυροβολό ή να αρκέψω να γράφω εναντίον του κτλ. Είναι που ρε παιδί μου, ε, 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 έτσι νιώθαν ότι ανήκω ναι. με το οτιδήποτε διαφορετικό πρέπει να πεθάνει γιατί ανόη με να χάνεται αυτό είδα μου ε, Πώ πως τον κάνω για educate του τον ανθρώπο πως τον μαθαίνω πράγματα και έρχομαι και λέω okay, δέχομαι η κυβέρνηση του 2021 να μένει σε ένα ποσοστό σεβαστό γυναικών οκ. Okay. ξαναπιένω πίσω πιένω στον υπηαγωγείο, πιένω στο δημοτικό πιένω στο γυμνάσιο και έρχομαι και να λέω εμάθαμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες okay. σε έναν περιβάλλον πως οι παραπάνω γυναίκε. Okay να φκαινούν τα κορίτσια λίγο προ μπροστά, να μάθουν τα αγοράκια που τα 5, 7, 10, ότι εν το ίδιο άξιο να είναι η Μαρία πρόεδρο τη τάξη παρά ο Γιώργο. Ε, ε, για μένα πρέπει να οργώσει κάτι, και να βάλει το σπόρο, και να φυτρώσει, και να μεγαλώσει. Okay. Δεν μπορεί να σκαφτεί πιο μέτρα γίνει, να βάλει τη φινιζά 15 μέτρα. Και... Άρα, θεωρεί ότι εσύ θα έχουμε ενισότητα να συνεχίσουμε με, με την ισορροπία που έχουμε, την πιο μαχητική να θέλει. Πιστεύω ότι ενώ, όπω είπε, με τα κινήματα, τα πολιτικά, τα οποία είδαμε τα τελευταία χρόνια να γεννιούνται και να ξαναμεγαλώνουν, okay, που έρχονται να πούν, τσελαλούμε του ρατσιστέ, okay, που έρχονται να πούν τα πράγματα, τα οποία καταπιέζονται, αποσιωπούνται, okay, ε, και κάπου πρέπει να βγουν. Τούτον, τούτον, τούτον πίσευκο. Δεν σκέφτομαι να λάζεις τίποτα τώρα. Ε, σκέφτομαι ένα πράγμα να πω να λύγεις, Και λέω ότι είμαι σωστό, λέω ότι είναι δική μου προβληματισμή. Και λέω ότι είμαι κανόν της εγκαρός σωστός. Είμαι σωστός, θέλω, να, να θέσω κάτι άλλο, α πούμε. Θα ήμουν θα... από τους πρώτους που να σέρετούν, αν είσαι γυναίκα υποψήφιον για πρόεδρο στην Κύπρο. Θα μου πω που να σέρουμε. Η αλλαγή και μόνον τούτου το να ανάφκεις μια τηλεόραση <συμίως> και να θωρείς ένα πλάσμα το οποίο <συμίως> να αλλάξει χρώματα, ρούχα κάθε μέρα. Θωρείς ενάγιαστη... όμως <συμίως> ότι δεν... πάλι λαλεί στα στερεότυπα. Ναι, <συμίως> όχι, για μένα, δε στερεό... πρόεδρος, Ραχηλιά, θα για πονή... μένα δεν είναι στερεότυπο. Για μένα δεν είναι στερεότυπο τούτο το πράγμα. Είναι μέσα στο διαφορετικό ότι εμείς οι άντρε είναι κάτι το οποίο για μα δεν είναι κάτι που θα μα προβληματίσει τόσο πολύ ώρα. Στο, στη, στη, γυναίκα νομίζω είναι ένα από τα ωραία κομμάτια ότι είναι πιο κοντά στο όμορφο, εμ πιο κοντά στο ωραίο, έχει μια λεπτότητα στο πώ είναι να δει τα πράγματα που δεν την έχει ο άντρα τούτη. Δεν του κάνει μη Ναι, αλλά ας πω, για έναν πολιτικό υποψήφιο, εσύ είναι να κρίνει την αλλά για τη γυναίκα να σχολείσαι με την να αποφορεί. <laughs> δεν. <laughs> <laughs> δεν θα... <laughs> είναι το πράγμα. Θωρίς. Δεν θα κρίνω. Δεν είπα τίποτα για το τι λέει. Δεν σου ένα ασουλούπολο. Δεν θα σκεφτεί. Δεν είσαι έτσι του ασουλούπολο. Θα μπορούσα να το σκεφτώ. <σέβη> θα, <σέβη> θα, <κομμάζαρος> θα, <σέβη> θα μπορούσα να το σκεφτώ. <σέβη> Αλλά λέω ότι έχει και τούδε τι διαφορέ οι οποίε εγώ εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά. Οκ, okay, εντάξει. Θέλω να σου, ερωτήσω κάτι τώρα όμω. Ναι. Που με προβληματίζει πολλά. Σε μια φορά που το είπα σε μια γενική συνέλευση στο εξωτερικό, ήταν να με φαν. Ε, η μάνα που μεγαλώνει να κοπελού και σε έμπεση ρόλο. Σε του ταούλα. Πέτσε πάρα πολύ. Γιατί ξέρει. Τι μου πα, τι μου Είδε εσύ, είστε στο η μάνα που μεγαλώνει να κοπελού. Το... Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, επειδή ναι. είπα φορά ναι. ότι φο Πρέπει και εμεί, ω γυναίκε, να σκεφτούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ρόλο να διατραματίσουν ω μανάδε που μεγαλώνουν το ταμωρά ή την αγόρια mm -hmm. ή την κορίτσα. Τι άρχισε να λέμε μια φεμινιστική αυτή ε, για το conditionality Που είναι αλήθεια, ναι, ε, 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 μα κατηγοροποιεί η κοινωνία ω μάνα, ω κόρη, ω αδερφή, ω έτσι, ω αγιο mm -hmm. ε, ακόμα και το Σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία μα κατηγοριοποιεί στην εθνική ομάδα που ανήκουμε βάσει ποιο είναι ο παπά μα ή ποιο είναι ο άντρα μα. Δηλαδή, αν παντρευτώ τουρκοκύπριο, γίνω τουρκοκύπρια. Αν παπά μου είναι τουρκοκύπριο, σαν μάμα είναι ελληνοκύπρια, είμαι τουρκοκύπρια. Okay. Εντάξει, έτσι έτσι είναι η ποιο ειναι ο αντρα μα δηλαδη αν παντρευτω τουρκοκυπριο γινω τουρκοκυπρια αν παπα μου ειναι τουρκοκυπριο σαν μαμα ειναι ελληνοκυπρια ειμαι τουρκοκυπρια ενταξει ετσι ετσι ειναι η νομοθεσια okay, ναι. Ναι. Ε, Του πατρό ή του συζύγου αυτή συμβαίνει στην κυρία του. Ναι. Άρα, Όμω, μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονό ότι η φύση ε, κάμνημα στο άτομο που κατακράζει. Κατα να φανταστώ κίνο. ότι τούτο έχει φυσικά μια ιστορική λογική, ενώ. που εγκαταλείπονταν ε, τα μωρά, ενώ. Έγινε... το, το Είναι οι άντρε τις εγγύε γυναίκε. Ξέρω αν είναι λογική του, του είδου, ε, αλλά. Κάποια λογική πρέπει να υπήρχε. Αλλά το 1960, ναι. το όταν έγινε το Σύνταγμα, το Σύνταγμα τη Αγιώσιμη είναι αρκετά ρατσιστικό, να θέλει, διότι χωρίζει μα Έλληνε τη Κύπρου και Τούρκου τη Κύπρου, και λέει πολλά συγκεκριμένα πράγματα για την κάθε κοινότητα, αν ήταν που κάμουν, okay. και έπρεπε να αποφασίσουν πώ καθορίζεται ε, που ανήκει ο καθένα. Mm -hmm. Άρα η γυναίκα, αφού τότε τα σετούν τη θέση, το 60, mm -hmm. ποιο είναι ο παπά τη, ποιο είναι ο άντρα τη τη. Μπαίνει mm-hmm. πάει πακέτο. υπάρχει το conditionality. ανήκεις σε σχέση με το, το ρόλο που σου δίνεται από την κοινωνία κάπου. Okay. πρέπει να, να παραγνωρίσουμε το ρόλο που μα έδωσε και η φύση. Δηλαδή, εσύ μια φορά είπε, Μεγάλη είπε μου, η μητρότητα καθορίζεται από φύση, είναι Πώ το βρίσκει εσύ τον το πράγμα, Πώ μεγαλώνει η Κυπρία μάνα την κόρη, το γιον τη. Διότι δηλαδή, θεωρεί πάρα πολλέ περιπτώσει. Δηλαδή, αν η μάνα που μεγαλώνει να κοπελούσει και κατά κύριο λόγο δεν την νοιάζει, το θέμα τη ισότητα ή δεν το αντιλαμβάνεται, δεν θα πάει πουθενά. Λοιπόν, κάμε όσα σχολεία θέλει, κάμε νόμου, κάμε πράγματα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, Γιατί κάποτε πέθια, Θα, θα σα πω μία ρατσιστικότατη ιστορία την οποία. Ήβρα πάρα πολλά αστεία που την άκουσα πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε στην Αροδαφνούσα έναν κύριο του... τη νύχτα τέλο πάντων, yeah. α, με τι αντικούε του, και yeah. το μουστακούιν του, και yeah. τα μπουκαμισούτια του, τα νυχτά μου, τα βρού Έτσι, είχαμε πολλά φολκλόρ κύριο. Φολκλόρ. <laughs> <α, laughs> ο οποίο ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά μεγάλο. Πεθάνει και ο άνθρωπο, αλλά. Α, Ηταν μια λεπτομέρεια του Ουτιγιατζίνον. Δεν θα άλλαζε το ποιο ήταν. Και είσαι μου πει τη δική του πτυχή το πώ οι μανάδε μεγαλώνουν τι κόρε του στην Κύπρο. Η οποία ήταν ό,τι πιο μισογενιστικό αν υπήρχε. Δηλαδή μου εθωρούσαν οι μανάδε λαλί μου εθωρούσαν ε, οι, ξένες, οι, κορούες, Κύπρο, ποτή, οι ξένε κορούε στην Κύπρο και δουλεύκαν ποτέ από εκεί και χωρίζονταν οι αντρέ του γιατί δεν ξέραν να συμπεριφερθούν στα γενέζια που ήταν από τα χορκά του και γυρεύκαν τι ξένε να πάρουν τι παντρευτούν και να Και αρκεύκαν οι γενέζε να τρενάρουν τι κόρε του. Να βάφουν, να φορούν τα μήνυ, να κάνουν τα ζούτια του, <laughs> να ξέρω τι. Έτσι καταντήσαμε, δεν έχω καταντήσαμε. Okay. Το οποίο ήταν μεγάλη συζήτηση, γιατί ήταν αρκετά ανοιχτό μυαλό σε πολλά ναι. πράγματα ο κύριο. Απλώ άρεσε και το, έτσι, το να προκαλεί, ρε παιδί μου. Ε, το πώ μεγαλώνει, νομίζω ότι ε, 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 ακόμα και εδώ νομίζω ότι στην Κύπρο γενικά, και δεν το πω για άλλη φορά, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλέ συγχύσει πολλών πραγμάτων ακόμα. Είμαι okay? μέσα σε μια συγκεχημένη πραγματικότητα. Ε, αρκετά, αρκετά <laughs> πιστεύω. Με διάφορου τρόπου και σε διάφορου τομεί. Πιστεύω το πράγμα πραγματικά. Πιστεύω ότι είμαστε. Ε, Λείπει. Τέλο πάντων. Ε, και νομίζω ότι, okay, εν, 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 εν μπορεί να πει ότι η Κύπρια μάνα μεγαλώνει με έναν δι, συ, συγκεκριμένο τρόπο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά είδη μαμάδων ε, <laughs> στην Κύπρο. Ε, Πιστεύω ότι υπάρχουν οι μαμάδε και οι παπάδε, φυσικά, αλλά αφού μιλούμε μόνο για μαμάν, οι οποίε παρακάμνουν το με το πράγμα Παναγία Μάμπατζε Ρο, Παναγία Μάμπατζε Μπλε, ξέρω ότι το αγόρι μου θα παίρνει και Ρος και Μπλε, διότι. Ναι, ναι, να μου πεις για τι άλλε όμω που είναι ο γιο που θα παίρνει. Ακριβώ. ναι, τούτο μπορεί να πω. Υπάρχουν γκάμα τεράστια. Που τούτον στο ο γιο μου που θα παίζει με σκορούε. Και τα ο γιο μου, τα ο οποίο. Και να πιάνουν ροζ και τα γόρια μπλε. Εγώ το δουν το πράγμα, ε, θα το σκέφτομαι ποτέ στη ζωή μου. Ενώ, Εννο... αν κάτι ρόζι μπλε και θέλει το ο Γιώργο ή θέλει το η Μαρία, έτσι θα μου παίρνει να τον νουν Αν ο Γιώργος θέλει ροζ που καμισάκιν, η Μαρία θέλει γαλά. Εννο... Ένα έγινε ρέτσιστερ μέσα στο είναι μυαλό μου ως τέτοιον. Ε, ας πούμε το να πιάνεις σε έναν κορίτσι πάντα που τούντο πριν κύβησε και κούκλες και να μην της πιάσεις ποτέ ένα σε διατρικής, παραδείγματος mm -hmm. χάρη. Ναι. Σημαίνει ότι Πάλι στην τζαμίνα κάτσει στη γωνιά τη με το φορεματάκι να παίξει με τι κουκλίτσε. Δεν ναι. ε, τη διάστα άλλα ρεθισματάκια. Εμπρέδω και σε άλλα ρεθισματα. 100% πρέδω και σε άλλα ρεθισματα. Και όπω τα αγόρια που θέλουν κουζίνε, θέλουν να κρατούν βρέφο, ειδικά μεν έχουν μικρό αδερφάκι. Ξέρω πάρα πολλέ περιπτώσει που, α πούμε, φίλε μου, εγώ ράσα του κουζίνα γιατί θέλουν κουζίνα. Ανι, εγώ του βρέφο γιατί παίρνω την το αδερφή του με στην το, αμαξού. Όλοι ήταν 3-5 Και γίνεται ολόκληρο θέμα, ξέρει να με συγχύσουμε τα μωρά και να αλλάξω Γι' αυτό λέω, δεν μπορώ να πω για μία Κύπρια μάνα, θεωρώ ε, τούτα όλα τα πράγματα too much, δηλαδή το να παίρνω μόνο κούκλε δώρων σε έναν κοριτσάκι και να μεν σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο που να σκεφτώ και με ένα αγόρι που για μένα να πάρει ενό μικρού δώρων, αγόρινη κορίτσι, ε, να πρέπει να σκεφτεί κάτι που Ποιο να τον προβληματίσει, να του γεμώσει την καρδιά του. Αλλά να λένε κακό ε, να, έχει σου και μπάρπι το κορίτσι να παίζει. Μα καθόλου κακό. Νομίζω έχει κάποια πράγματα που θα παραμείνουν, okay, mm. χωρί να σημαίνει όμω ότι είναι κακό. Να παίζει και ο αδερφό τη μαζί τη με τις μπάρπι ή να πει ρε παιδί μου, θέλω και εγώ φέτο ε, μια μπάρπι όπω έτσι η Μαρία. Okay, αλλά θέλω και το αυτοκινητάκι μου. Αλλά... Mm. Ενώ, γιατί όχι, γιατί το να το. Δεν τη η σεξουαλικότητα του κοπελουθιού μα με το τι παίζει άμα είναι μικρό. Okay, είναι πολλά πιο βαθικέ οι ανάγκε, το αν παίζει με όπλα όμως το αγόρι, εν το, εν το, εν το εν ότι εν οκ okay βία, είναι οκ okay να παίζει όπλα με σπαθιά, εν κάνουμε λίγο normalization της βίας, του πολέμου. Νομίζω ότι τούτο το θέμα με τα παιδιά και τα βία παιχνίδια συνεχίζει τώρα με τα ίντερνετ παιχνίδια, ah, okay. τα οποία είναι ακόμα πιο βία και παίζουν τα πλέον και τα κορίτσια. Συμφώνησες να παίζουν έτσι πράγματα, εγώ βρίσκω πολλά... Ενίξε, Προβληματίζει. Μπέμπε, σω αν έχει ένα μόνο πράγμα να πω ότι εγκρίμαν τεράστιο για τη γενιά είναι τούτο. Ότι παίζουν όλη μέρα ηλεκτρονικά. Ότι παίζουν όλη μέρα τούτα όλα τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολέμου, με βία, με οτιδήποτε μη όμορφον. Okay. Έναν πειράζει με για το πόσο νορμάλ φαίνεται τούτον, γιατί όταν είσαι 8-10 ώρε τσαμέ πλέον ρε παιδί μου ανεσυντοποιήσει γιατί είναι φυσιολογικό να ανεσυντοποιηθεί σε ένταλο σωρί κάποια πράγματα. Οκ. Δεν φταίει έναν Οκ. Και το δεύτερο που τούτη ούλη φόβοι και τούτη ούλη κίνδυνη, είτε εν μέρη υπάρχουν είτε εν υπάρχουν okay, ε, ε, κάνουν τα κοπελούθηκια να μην είσαι κλειδωμένα μες στα σπίθια. Okay. Τι εννοείς η κίνδυνη ε, παιδί μου λες και ήταν τόσο πολλά πιο ακίνδυνον το 75 που ήμουν εγώ σε ηλικία να φγαίνω μες στο δρόμο να παίξω. Δεν ήταν να λέει πιο ακίνδυνο πώς αυτοκίνητα είσαι παραδείγματος χάρη. Πώς Ανά τους μου... είσαι σε μια γειτονιά να κυκλοφορούν. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και εμείς γυρίζαμε, όλοι γυρίζαμε. Ε, γυρίζαμε και είσαι και άγνωστο, και είσαι και επικίνδυνος, και... Και, και και παιδεραστές. Υπάρχουν και αυτοκίνητα, ενισχύονται ζώνε και, ζώνες, και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, οι και καπνίζανε μέσα στο αυτοκίνητο. <laughs> <laughs> ε, και τώρα έχει πολλού χώρου σε κάθε γειτονιά που μπορούν να πάνε τα κοπελούθια. Ε, έχει πάρκα, έχει χώρου <sighs> σε, σε πάρα ότι... πολλέ γειτονιέ. Ευνοχίζουμε λίγο τα μωρά τους, γενικά, μισό σε λάθος όρος που λέω, ότι βάλουμε τους σε έναν bubble, να με παίξουν, να με χτυπήσουν, να με φκούν, να με Νομίζω παρά τα. Νομίζω παραπροσέχουμεν και παραφοβερίζουμεν με πάρα πολλούς κινδύνους τα παιδιά. Και αν πάμε να τα δούμε στα 18-20, τα ρίσκα που παίρνουν και τα επικίνδυνα πράγματα που κάνουν να πρέπει να προβληματιστούμε. Τι εννοεί ότι που του ξαπολά μόνο του πελανίσκουν, δεν ήξερα πώ να διαχειριστούν. λέω <σοπό> καθόλου ότι πελανίσκουν, αλλά λέω ότι θεωρώ, και τούτο τούτον εμπάλε πολλά προσωπική μου άποψη, ότι ίσω να ήμασταν λιότερον επικίνδυνοι των καιρών που εξαπολιούμασταν μόνοι μα φεύγοντα που την Κύπρο ή φεύγοντα που το σπίτι, Προ τον εαυτό μα ναι. από ότι είναι οι γενιέ του σήμερα. Και πού οφείλεται τούτον. Τούτο. Πιστεύω ότι ε, ναι, παρά ε, προστατεύουμε του έναν ε, και δύο, ε, νομίζω ότι λαλούμε του για πάρα πολλού κινδύνου και λαλούμε του για πάρα πολλά τραγικά. Ξέρω εγώ, ανεργίε, φτώχε, αν δεν σπουδάσει. Αν... Νιώθω ότι φορτώνουμε πάρα 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 πολλά βαστά κοπελούθηκια που τα μεγαλώνουμε τώρα. Πάρα πάρα πολλά. Ε, πιστεύω και νιώθω εγώ. Τι είναι το πράγμα σχολείων που και την άλλη φορά. Για μένα είναι too much το πράγμα σχολείων. Δηλαδή λέτε <εί> και κάποιος δεν είναι καλός μαθητής. Τέλειωσε. Είναι η υπόλοιπη του ζωή. Είναι ξέραν καταγόγη ε, να πεινά. Ξέρεις εγώ έτσι που λάρω πάρα πολύ. Έτσι όμως ξέρω είδες κάτι ο κάθε είναι να βρει τον δρόμο του. Μα δηλαδή, φυσικά. Είχα, με, με, το μόνο που πρέπει ως νοιάζει να μωράνε καλά, να είναι ευτυχισμένα, είναι να βρουν τον δρόμο τους. Είναι χαθήγεν ο κόσμος αν δεν πιάνουν 100 ή άλλα. Είναι, είναι χαθήγεν ο κόσμος αν πιάνουν 60. Είναι, είναι χαθήγεν ο κόσμος αν... Είναι... Αλλά αν αναπτύσσονται. να νιώθουν ότι τους αγαπάς και να έχεις συν... λίγο να που κάνουν να σε κοντά του, αλλά νιώθω ότι υπάρχει και ένα συναγωνισμό και ανταγωνισμό μεταξύ γονιών. Ποιο mm -hmm. το κομπελούδι να πάει στο καλύτερο πανεπιστήμιο, ποιο να πιάσει πιο ψηλό βαθμό, ποιο να κάνει τα παραπάνω ιδιαίτερα. Δεν υπάρχούν τα πράγματα τα ιδιαίτερα. Κάνουν τα μαθήματα στο σχολείο, και πάνω και το απόγευμα, και ξανά τα. Ξανά, mm. και ξανά. Επειδή έμεινε μου λίγο νόμο πριν να τελειώσουμε, η ναι. κουβέντα σου με την πρόεδρο και τα ρούχα, okay, που μου ήρθαν ναι, να τσου αρέσει. Ναι, κακοφανίστηκε. ναι, γιατί σκέφτομαι έναν, έναν ε, νεαρό που θωρώ, ε, νεαρό, εν 30 χρόνια λέγεται, ο, ο οποίο είπε μια κοπέλα προχτέ στο γραφείο ότι ναι. εμπανέμορφον το, φόρεμα σου. Και έγινε ένα θέμα με το ότι. Μα, ε, ε, τι, ε, ότι με υποβιβάζει τέλο πάντων, ότι είναι εγκοπλιμέντον το πράγμα, ενώ ότι προσέχει τα ρούχα μου και τόσε μέρε με προσέχει και τώρα επειδή είναι το φουστάνι πολύ. Οκ. Okay. Τσέλε μου καλά, αν έρχεται κάποιο τσέλε με έναν, εμπολάωρε η γραβάτα σου, εμπολάωρε το κουστούι μου. Να μπαίνατε έτσι διαδικασία, εγώ ή να αλλού ευχαριστώ ή να αλλού σαν έρε μεγάλο μου ή να α... Αυτό Ήθελα να το πω το του τώρα τόσο, σίγουνα, ετσι, γιατί ένιωθα που τα δούχα. Πηγαίνοντας όμως πίσω στο θέμα των κονιών και να το κλείσουμε, δεν ξέρω πάρα πολλά ζήτηματα. Τούτο είναι το ότι οι γονείς πάντα επευβαίνουν για να τα σάσουν τα δηλαδή Αντιγράφει ένα μυθιστή στο σχολείο, μια νύχτα τον αντιγράφει. Και η μαμά να σου δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Έρχονται mm -hmm. ε, γονεί. Και... Φταίνουν και τα σχολεία, να, να σου πει ένα πράγμα. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ερχούνται γονεί και φοιτητών, και λέω σου να σε πληρώσουν να κάνει τι εργασίε των κοπελουθιών του. Okay. Να... να κλέψουν. Σα πει λέει, Μα δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω ένα φοιτητή ή ένα μαθητή άλλου καθηγητή ω να... καθηγητή να κάνει cheating. Έχει γίνει το πράγμα. Δεν mm -hmm. mm -hmm. πρέπει να γίνουν το πράγμα. Και να πάνε να βρουν άλλον μετά να του δοκούσει για ευρώ, α να κάνει την εργασία του κοπελούθιου. Okay. Δηλαδή, σκέφτο τη δική μα γενιά, χιλιά, εσύ θα τολμούσε που θα πει να σου απασού, μου ευρώ, ή πιέρνε μου κάποιον να κάνει τι εργασίε μου. Δεν ξέρω τι θα να σε πει. <laughs> 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 Εντάξει. Αν έτσι, ε, πράγμα. Όμω και που την άλλη, επειδή το πιο ήσυχο τη μάμα μου και τον παπά μου να του πούντουν το πράγμα. Ετοιμορούσαμε στο σχολείο. Ναι, ετοιμορούσαμε okay, στο σχολείο. Και ο κ. Χαραλάμπη. Ναι, πολύ <συσχερ> μέρα. Κυ... <συσχερ> και έκρυφε κάτω κιόλα τη μάμα μα. Πολύ καλό ο κ. Χαραλάμπη. Ναι, έρχεται. Και κάτω κι εγώ διευθύνω. Θα θυμούμε ότι ο παππού του αργύρι να μα μαζέψει μια φορά με το πολλατίν του και όπω μα είπε ο κ. Χαραλάμπο, επειδή φαινόμαστε από παράθυρο, έχω στήκα, δεν ξέρω, καταλαβαίνει να μου γίνει. γιατί δεν θα το μαθαίνουν οι γονεί μα ότι μα έπιαν και τιμώρησε μα. Ναι, αλλά σα τιμωρούσε, τι ήταν να γίνει. Ε, εγώ αναλαμβάνω το θέμα μα, τι τιμώρησα, μετά ο πιτή έκαμε σου τιμώρησα, σε τσιφώ, τσιάλεν τιμωρία. Τώρα, αν έρθω από τον καθηγητή γιατί ναι. τιμώρησε το παιδί μου. Εκατόν εκατό. Υπάρχει και τούτον, υπάρχουν όμω και τούτοι τούτο, τούτο, όλοι οι καθηγητέ. Αγοράζονται σε ευθύνε των κοπελουθιών ναι. του οι γονεί σήμερα. Αυτό νιώθουν ότι κάμνουν. Και έρχεται όμω και το σχολείο το οποίο με το ψήλου πίδημα θα πιάει το γονιόν τηλέφωνο και θα πει Πάλε ο Αντρέα μίλησε μέσα στην τάξη και πάλε. Ναι, γιατί και... σου έλεγε το, το σχολείο να σου καν ότι να ειδοποιήσει ούτε για σοβαρά ζητήματα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι παραειδοποιεί το σχολείο πλέον. Δεν αναλαμβάνει παραπάνω... ούτε το σχολείο τι ευθύνε του. Γιατί... Νιώθω, όταν το, σχολ... το κοπελούι σου πηγαίνει στο σχολείο, νιώθω ότι το σχολείο έχει τεράστια ανευθύνη ω σύστημα κοινωνικών και εκπαίδευση με τους νόμους του νόμου του, τι τιμωρίε του, τα πρέπει του, τα όχι πρέπει του και μπορεί να πει και στο γονιό ότι από την πόρτα και μετά ενώ δικό μα. Ε, είναι το δικό μα λάθο και σωστό, ρε παιδί μου. Το το okay. Κυπριό, μου το 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 δεν σχολείο, το δέχεται ο γονιό ο Κυπριό, το πράγμα. Αν το έκαμουν το σχολείο, σιγά σιγά θα το δέχεται, το δέχεται όμως, θα πάει <σχει> στον επιθεωρητή, θα πάει στο υπουργείο να σε καταγγείλει. Θα του πιάσει το, το κινητό του την ώρα που κάνουν εξετάσει, που έπρεπε να σε κινητών και ότι δημιουργήσει του ψυχολογικά προβλήματα γιατί θυμώσει. Και αν του... μου γιατί ενδίδει τότε ο επιθεωρητή ή το σχολείο ή το ξέρω εγώ τι είναι, πρέπει να δούμε γιατί ενδίδει κιόλα όμω. Γιατί πού είναι η το σχολειο η το ξερω εγω τι ενα πρεπει να δουμε γιατι ενδιδει κιολα ομω γιατι που ειναι η ευθυνη Να το αφήσουμε στο επόμενο podcast. Okay. Του γιατί να ναι. πρέπει να πιάσω κι εγώ την ευθύνη και να πω ότι δεν έχω Εγώ είμαι ειδικό, δεν με. Έσου αρέσκω, mm. φύγει που δεν Ενώ πήγαινε σε άλλο σχολείο να πάρει το μωρό σου, γιατί εγώ Αν είναι δημόσιο το σχολείο, δεν μπορεί να πει έτσι. Δεν ξέρω αν τέλο πάει το πράγμα με τα δημόσια σχολεία, <laughs> γιατί υπάρχουν διάφορα άλλα συστήματα πλέον. Ενώ ο Μωρά που βάλουν είναι κατοίκον φοιτή, ενώ αλλάξαν κάπω. Παρόλο που τα ξέρουν τα σχολεία. Να σε Ωραία. ρωτήσω όμω τελευταία ερώτηση. Ναι. Αν ο γονιό που να πάει να κάνει παράπονο στο σχολείο, ενώ εν, εν, ο άνθρωπο που το χορκώνει, μεροκαματιάρη, που ένιωσε κανένα μέσον, και κάθε παράπονο θα είσαι ακουστεί, το παράπονο το πώς θα είσαι ακουστεί του τάδε επιχειρηματία που ξέρει τον Υπουργό Παιδείας. Δυστυχώς, σε αλλά τούτα ήταν σε κάθε γενιά και πάντα να υπάρχει πάλι τούτο ο κοινωνικό. Ο... Τον το πάντα μπορούμε να το okay. αλλάξουμε. <laughs> ε, γι' αυτόν επιμένω ότι είναι να πρέαρκεψουμε αρκέψουμε που νωρί για να αλλάξουμε πράγματα. Άρα στο άλλο podcast να συζητήσουμε τούτο. Ναι. Και δυστυχώς ναι. Και, che... ναι, 네, αυτά. Yeah.